Εμείς θα συζητήσουμε στη συνέχεια το θέμα που είδατε να προβάλλετε στην έρευνα της Ματίνας Χαρκοφτάκη νωρίτερα, στο πώς μπορεί να επιβληθεί στην συνείδηση των ανθρώπων που ταξιδεύουν, των τουριστών ανά τον κόσμο, η Αθήνα ως αυτοτελής τουριστικός προορισμός. Μια σημαντική πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση έλαβε και την έχει ήδη υλοποιήσει το Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Διεθνής Αρρωλημένας Αθηνών. Θα μας εξηγήσει όλες τις λεπτομέρειες η Διευθύντρια Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ελβενιζέλος, η κυρία Ιωάννα Παπαδοπούλου. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδοπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι όσοι έχει τύχει να ταξιδέψουμε σε διάφορα αεροδρόμια ανά τον κόσμο, έχουμε δει με έκπληξη ότι διαφημίζεται η Αθήνα. Είναι αλήθεια αυτό. Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο υπήρξε εδώ στην Αθήνα ένα συμπόσιο. Μεταξύ άλλων ζητημάτων ήταν ακριβώς και η προβολή και μάλλον η έναρξη υλοποίησης της καμπάνιας Perhaps You're an Athenian Too. Αυτό που λέμε εμείς, ίσως δηλαδή είσαι και εσύ ένας Αθηναίος. Τώρα, αυτό είναι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του City Pair Initiative. Θα μου δώσετε λίγα δευτερόλεπτα μόνο για να εξηγήσω ότι αυτό που βλέπετε στις οθόνες σας, στον τίτλο μας, δεν είναι ένα νορφόγραφο μήνυμα. Είναι πολύ συνειδητά, εσείς θα μας πείτε, κυρία Παπαδοπούλου, για ποιο λόγο το μήνυμα, ίσως να είσαι κι εσύ ένας Αθηναίος, που το βλέπουμε γραμμένο στα αγγλικά κάπως ανορθόδοξα, γιατί έχει γραφεί με αυτόν τον τρόπο. Βεβαίως, ναι. Εκεί λοιπόν, τον Οκτώβριο του 2013, υπεγράφει εδώ στην Αθήνα μνημόνιο συνεργασίας με άλλα 18 αεροδρόμια ανά τον κόσμο. Ξεκινώντας, είναι Ευρώπη, είναι Ρωσία, είναι Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες, Λατινική Αμερική. Η σκέψη λοιπόν ήταν να έχουμε μια καμπάνια μέσω της οποίας θα προβληθεί η Αθήνα σε όλα αυτά τα 18 αεροδρόμια και αντίστοιχα εμείς αναλάβαμε την υποχρέωση να προβάλλουμε μέσα στο 2014 τους προορισμούς αυτούς των αεροδρομίων αυτών. Και η σκέψη ήταν ότι όλοι μας, σε όλο τον κόσμο, μοιραζόμαστε κάποιες πανανθρώπινες αξίες, κάποιες εμπειρίες, κάποιες έννοιες, όπως είναι η ιστορία, όπως είναι η αρμονία, όπως είναι ο ενθουσιασμός για τη ζωή, όπως είναι η γαστρονομία, η φιλοξενία, και το εκφράζουμε με λέξεις ελληνικές σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να πούμε σε όλο τον κόσμο, τους επιβάτες που θα δουν την καμπάνια αυτή, είναι ότι ακριβώς γιατί εκφράζεις έτσι ορισμένες πανανθρώπινες αξίες που μοιραζόμαστε όλοι, ίσως και εσύ είσαι ένας Αθηναίος. Άρα αξίζει τον κόπο να έρθεις και να επισκεφθείς την χώρα και την πόλη που γέννησε αυτές ακριβώς τις αξίες που μοιραζόμαστε όλοι. Εμείς βλέπουμε, να πω, εξηγήστε μας, είναι το οπτικοακουστικό υλικό που μας έχει προωθήσει εσείς. Είναι η καμπάνια και βέβαια όπως θα δείτε και όπως πολύ σωστά το είπατε και στον τίτλο, στο σλόγγαν της καμπάνιας αυτής και σε όλα τα επιμέρους μηνύματα υπάρχουν και ελληνικά γράμματα ακριβώς για να εντείνουμε αυτό το μήνυμα ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν πράγματα που μας ενώνουν και ελάτε να γνωρίσετε αυτή την πόλη που γέννησε αυτές τις ιδέες και αυτές τις πανανθρώπινες αξίες. Ανοίγω μια παρένθεση, κυρία Παπαδοπούλου, δεν ξέρω ποιος έχει επιμεληθεί το αισθητικό, το δημιουργικό κομμάτι του πράγματος, αλλά νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω που παρά το γεγονός ότι είναι έντονα ελληνικό, έχετε μείνει πολύ μακριά από τη γνωστή παγίδα στην οποία βλέπουμε να πέφτει οποιοδήποτε θέλει να υπερτονίσει την ελληνικότητα. Ευχαριστούμε με πάρα ένα πολύ. Αποτέλεσμα που πραγματικά δεν είναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε δεν πολύ. Όχι, είναι εξαιρετικό. Ευχαριστούμε να σας ρωτήσω πόσο συχνά ήθιστε αεροδρόμια να παίρνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και σας το ρωτώ, γιατί προφανώς όσοι έχει τύχει να ταξιδέψουμε βλέπουμε μηνύματα του ΕΟΤ για παράδειγμα. Βέβαια. Ωστόσο, βέβαια, του Ελευθέριου Βενιζέλος προσωπικά δεν θυμάμαι να έχω δει καμπάνια προηγούμενη. Συνήθως στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι δηλαδή της προβολής προορισμού, τα αεροδρόμια αποκλειστικά 100% δεν έχουν πρωτοβουλίες. Γενικώς κινούνται είτε σε συνεργασία με τον ελληνικό με οργανισμούς τουρισμού, είτε με Υπουργεία Τουρισμού κτλ. Τώρα εμείς είχαμε αυτή την πρωτοβουλία. Βέβαια πρέπει να πω ότι στην διοργάνωση που είχαμε τον Οκτώβριο ετέθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την Υπουργό, η οποία αμέσως αγκάλιασε την πρωτοβουλία αυτή. Και ήταν μια πρωτοβουλία destination marketing ακριβώς γιατί είδαμε ήδη εδώ και 2-3 χρόνια ότι το προφίλ και η εικόνα της Αθήνας είχε τρωθεί. Και άρα έπρεπε να γίνουν ενέργειες. Νιώσαμε και εμείς την ανάγκη του να συμβάλλουμε σε αυτές τις ενέργειες που θα έδιναν στην πραγματικότητα ένα αποτέλεσμα θετικό για το προφίλ και την εικόνα της Αθήνας. Και έτσι ξεκίνησε μια σειρά πρωτοβουλειών. Μία από αυτές είναι και το Perhaps You're an Athenian Too. Αυτά τα μνημόνια συνεργασίας και αλληλοδιαφήμιση, φαντάζομαι, δεν επιβαρύνουν με κάποιο πρόσθετο κόστος τους αερολιμένες που μετέχουν. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούν διαθέσιμα επικοινωνιακά τους μέσα για να προβάλλουν τα μηνύματά μας στην καμπάνια εν προκειμένου και αντίστοιχα και εμείς έχουμε αναλάβει αυτή την υποχρέωση. Ας πούμε, εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι είναι 18 αεροδρόμια, άρα πάνω από 170 εκατομμύρια επιβάτες σε όλο τον κόσμο θα δουν την καμπάνια αυτή. 170 εκατομμύρια άνθρωποι. Ναι, λοιπόν, σωστό, θα δουν την καμπάνια αυτή. Είναι πολλοί κόσμος. Να σας ρωτήσω για ποιον λόγο εκτιμάτε εσείς
είστε σε μια θέση που σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε μια πολύ καθαρή εικόνα, έτσι, και λίγο πιο σαφή για αυτό το θέμα. Για ποιον λόγο η Αθήνα, αν και η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα και πραγματικά χωρίς κανένας ίχνους και καμιά πρόθεση έπαρσης, έτσι, και πραγματικά όμως είναι μια πόλη που έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο ταξιδιωτικό. Για πάρα ποιον πολλά. Λόγο δεν έχει εκτιμάτησης καθιερωθεί ως αυτό τελείς τουριστικός προορισμός? Καταρχήν να πούμε ότι η Αθήνα γενικά δεν είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι πάρα πολύ ελκυστικός και διαχρονικά ήταν πολύ ελκυστικός. Αυτό που συνέβαλε πολύ στο να έχουμε μια σημαντική μείωση τα τελευταία 3-4 χρόνια ήταν βέβαια η οικονομική κρίση, και ήταν όχι μόνο η οικονομική κρίση που εμπόδισε και τους Έλληνες να ταξιδέψουν, αλλά αντίστοιχα και τους ξένους σε επίπεδο κυρίως ευρωπαϊκής αγοράς να επισκεφθούν την πόλη μας. Ήταν και το ότι όλη αυτή η αρνητική κάλυψη από τα μίντια, συνολικότερα τα γεγονότα που συνέβαιναν εδώ, το τι αρνητικές προσδοκίες είχε ίσως το κοινό στο εξωτερικό για το τι θα συνέβαινε στη χώρα, πράγματι λειτουργήσαν πολύ αρνητικά. Αυτό πολύ όλο αρνητικά. Που λέτε από τα Δεκεμβριανά του 8 μέχρι και σήμερα είναι σαφές και εύλογο. Ακριβώς. Όμως έχω την αίσθηση, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ότι ούτε και πριν την κρίση, ούτε και πριν το 2008, έλεγε ο Ευρωπαίος πάω ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα με την ίδια ευκολία που λέγαμε εμείς όταν είχαμε χρήματα, πάω ένα Σαββατοκύριακο στο Λονδίνο. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Η Αθήνα δεν, θα μπορούσε μάλλον, ενώ θεωρήθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό σε την break προορισμός, έχει δυναμική για πολύ περισσότερα. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι όλοι πλέον το έχουν αντιληφθεί και το βλέπουμε και από τις συνεργασίες και από τις συνέργειες, και νομίζω ότι και οι φορείς και οι οργανισμοί και όσοι ασχολούμαστε, είμαστε πολύ έτσι, σημαντικοί φορείς του τουρισμού, νομίζω ότι το έχουμε αντιληφθεί και προσπαθούμε να κάνουμε το δυνατόν καλύτερο για την προβολή της Αθήνας. Λοιπόν, είναι μια περίοδος στην οποία επικοινωνούνται πολύ αισιόδοξα, καμιά φορά και υπεραισιόδοξα μηνύματα για την αλλαγή του κλίματος. Εγώ θα ήθελα τη δική σας νυφάλια οπτική για το πώς μπήκε το 2014 και ποια είναι τα πρώτα δείγματα που έχετε για την καρδιά της τουριστικής σεζόν. Είναι πάρα πολύ θετικά. Καταρχήν να πούμε ότι τα πρώτα σημεία ανάκαμψης ήδη τα είδαμε από το Μάιο του 2013 και εξής. Και το σημαντικό κομμάτι εδώ δεν είναι μόνο ότι είδαμε μία ανάκαμψη στη συνολική κίνηση. Αυτό που είδαμε επίσης είναι μία πολύ σημαντική αύξηση των τουριστών οι οποίοι έρχονται με αποκλειστικό προορισμό την Αθήνα. Πολύ σημαντικό. Αυτό το είδαμε λοιπόν ακόμη και σε μήνες που παραδοσιακά είναι χαμηλής κίνησης, δηλαδή Νοέμβριος για παράδειγμα ή Ιανουάριος-Φεβρουάριος, τους πρώτους μήνες του 2014, και αξίζει να πω ότι αυτή η αυξητική τάση είχε ως αποτέλεσμα τον Ιανουάριο να έχουμε σύν 29% σε αυτή την κατηγορία τουριστών που σας είπα. Πολύ. Σύν 33% το Φεβρουάριο, σύν 34% το Μάρτιο. Και είχαμε και συνολική τουριστική κίνηση, συνολικά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, ένα σύν 10% περίπου για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Οπότε και οι εκτιμήσεις σας για είναι πολύ θετικές. Το καλοκαίρι είναι πολύ θετικές. Να σας ρωτήσω αν θεωρείτε, νομίζω ότι απαντάτε βέβαια με τα ποσοστά αύξησης που δίνετε, ωστόσο θα ήθελα και τη δική σας άποψη. Αισθάνεστε ότι είναι εφικτό να κερδίσουμε το στοίχημα της υπέρβασης της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού? Ναι, εμείς το είδαμε και φέτος αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Είδαμε για παράδειγμα από τον Νοέμβριο και εξής, γιατί συνήθως είχαμε εκεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Λέγαμε τελείωσε, φεύγει ο τελευταίος τουρίστας από την Αθήνα. Δεν ήταν η περίπτωση φέτος. Το είδαμε και στα νούμερά μας και στους αριθμούς. Το βλέπουμε όμως και ως απλοί πολίτες. Αν κυκλοφορούσατε στην Αθήνα τον Νοέμβριο, για παράδειγμα. Βλέπατε πάνω κόσμο. Στα τρενάκια του. Βέβαια, βλέπατε κόσμο. Βλέπατε μπροστά από το Καλλιμάρμαρο ανθρώπους οι οποίοι πάντα βρίσκονταν εκεί. Βλέπαμε πούλμαν, για παράδειγμα, που, τουριστικά που δεν τα βλέπαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και αυτό συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2014. Οπότε πιστεύω, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πολύ εφικτό, βέβαια. Αυτό τώρα είναι και απολύτως συνδεδεμένο και με την ανάδειξη της Αθήνας ως αυτό τελούς προορισμού, γιατί προφανώς δεν θα ξεκινήσει κανείς, ας πούμε, Νοέμβριο να πάει στη Σαντορίνη ή τέλος πάντων ελάχιστοι θα το είναι κάνουν. Λίγο πιο. Σταθώ θα ήθελα λίγο και στο άνοιγμα σε νέες αγορές. Έχουμε παρατηρήσει όλοι μας ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια προέρχονται και από άλλες χώρες με τις οποίες δεν είχαμε συνηθίσει να έχουμε ιδιαίτερα έντονους δεσμούς τέτοιου τύπου, ας πούμε η Ρωσία ή τα Βαλκάνια. Βέβαια, πάρα πολύ. Ανατολική Ευρώπη. Σε επίπεδο αερομεταφορών έχει γίνει αντίστοιχα μια μετατόπιση? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι γενικώς η Ευρώπη αποτελεί το 79% της αγοράς μας. Έτσι, είναι μια αγορά η οποία είναι πολύ δυνατή για μας και είναι παραδοσιακά
η αγορά στην οποία απευθυνόμαστε, βέβαια. Σε αυτό που λέτε όμως έχετε απόλυτο δίκιο. Πράγματι, έχουμε δει μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση από Ρωσία, από Ουκρανία, από Ισραήλ, από Τουρκία, από Βαλκάνια, βέβαια. Είναι γεγονός, ισχύει αυτό. Φέτος είδαμε και από Αμερική πάλι, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Καναδά και μιλώ για διψήφιες αυξήσεις, από Αυστραλία επίσης. Υπάρχει συνολικά ένα ρεύμα αρκετά σημαντικό. Τώρα, αν κανείς ήθελε να χαρακτηρίσει συνολικά το 2014 και συνολικά και συνοπτικά, θα έλεγα ότι χαρακτηρίζεται από το ότι έχουμε αύξηση προορισμών, αύξηση αεροπορικών εταιριών γενικά, αύξηση συχνοτήτων και βέβαια έχουμε και το θέμα της βάσης στην Αθήνα από έναν χαμηλού κόστους αερομεταφορέα, τη Ryanair, που ξεκίνησε 1η Απριλίου. Οπότε όλα τα μηνύματά μας είναι πολύ θετικά. Θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, μου δίνετε την καλύτερη πάσα, χωρίς να ξεφεύγω απολύτως από το θέμα μας, να σας πω γιατί. Γιατί πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικές και σε επίπεδο οικονομίας είναι το παραγόμενο αποτέλεσμα, πόσο σημαντικό είναι από όλες τις εργασίες που σχετίζονται με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Η εγκατάσταση εκεί μιας εταιρείας low budget, low cost, της Ryanair, το λέμε, δεν διευθύνουμε, το γνωρίζουν όλοι πια. Πιστεύετε και άλλες τέτοιες κινήσεις ότι βοηθά σε σημαντικό βαθμό και σε επίπεδο οικονομίας εσωτερικής εννοώ? Συνολικά η ανάπτυξη, οποιαδήποτε ανάπτυξη, θέλω να πω και το γεγονός της Ryanair και το γεγονός ότι φέτος θα έχουμε χαμηλού κόστους αερομεταφορής κατά 40% περισσότερο από ό,τι είχαμε πέρυσι το καλοκαίρι. Και το γεγονός ότι έχουμε μια αύξηση της Aegean με 10 καινούριους προορισμούς από την Αθήνα. Όλα αυτά σαφέστατα συμβάλλουν πάρα πολύ και σε τοπικό και σε περιφερειακό και σε εθνικό επίπεδο και στη δημιουργία θέσεων εργασίας αλλά και στο παραγόμενο προϊόν, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Και συνολικότερα, μιας και το συζητάμε, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συμβάλλει πάρα πολύ στο εθνικό προϊόν, με ένα συν 2,64%. Σε αυτό τι προσμετράτε περίπου, έτσι, για να προσμετρώνται κυρίως και τα άμεσα και τα έμεσα αποτελέσματα που έχει στην οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Οπότε η συμβολή είναι αρκετά σημαντική. Και τώρα, βέβαια, γιατί μπορεί κάποιος που μας παρακολουθεί ενδεχομένως μέσω διαδικτύου και βρίσκεται κάπου μακριά από την Αθήνα να βλέπει ότι είναι κάπως αθηνοκεντρικό η συζήτηση. Με έναν αστερίσκο όμως, έτσι, απ' την άλλη, όποιος φτάνει στην Ελλάδα διαχέεται μετά σε άπειρους προορισμούς. Σαφέστατα, οπότε είναι ενίσχυση συνολικά της οικονομίας. Θα ήταν παράτολμο να σας ζητήσω μία εκτίμηση για το που περίπου πιστεύετε ότι θα κλείσει συνολικά το 2014, είναι πολύ νωρίς. Μπορώ να σας πω, εντάξει, τώρα εκτιμήσεις με συγκεκριμένα ποσοστά ίσως όχι, αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι εμείς έχουμε παραπάνω διαθέσιμες θέσεις 2 εκατομμύρια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του, την καλοκαιρινή μιλώ, του 2013. Οπότε αυτό ήδη μας δίνει μια ένδειξη για το πώς προχωρεί και η τουριστική περίοδος αλλά και το 2014 συνολικά. Και εδώ σημειώνω εγώ για τους τηλεθεατές μας, μιλάμε μόνο για τις αερομεταφορές, δεν συμπεριλαμβάνουμε εκείνους που θα έρθουν με άλλους τρόπους. Και μιλάμε για την Αθήνα. Ναι. Πολύ σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Παπαδοπούλου, και για την παρουσία σας εδώ. Με χαρά να τα πούμε και όταν θα βρεθούμε στον πυρήνα της τουριστικής σεζόν, για να έχουμε ακόμη πιο συγκεκριμένα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.